Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κώστας Φυλακίδας, Δημήτρης Κουκλουμπέρης, Μινάς Κωνσταντίνου. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Μινά. Πάμε να ξεκινήσουμε, Μινά, με το. Το είχαμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα. Επισημοποιείται σήμερα το ΑΣΕΠ και οι αλλαγές οι οποίες δρομολογούνται από την κυβέρνηση. Επιστροφή στην καθημερινότητα, στροφή. Για άλλους, με τον πόλεμο με το βαθύ κράτος και τη γραφειοκρατία. Mm-hmm. Το έχουμε ακούσει αυτό το αφήγημα πριν τις εκλογές, το έχουμε ακούσει και από τις πριν από τις εθνικές εκλογές. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και μια σειρά από στελέχη του Μεγάλου Μαξίμου, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Σκέρτσο, τον κύριο Μιλωνάκη, τον κύριο Κούτναντζη, τον κύριο Μαρινάκη, μια σειρά από στελέχη μαζί με τον κύριο Λιβάνιο φυσικά και την κυρία Χαραλαμπογιάννη και συζητήσανε τις αλλαγές στον ΑΣΕΠ. Επισήμως περιγράφεται ως προτάσεις για την απλοποίηση διαδικασιών για τις νέες αιτήσεις που εξετάζονται. Έγινε συζήτηση για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, για την αύξηση της ταχύτητας του ελέγχου των αιτήσεων, για το πώς θα επικαιροποιούνται τα στοιχεία. Τώρα ακούγονται πολύ τεχνικά και είναι αυτά τα οποία μάθαμε ότι συζητήθηκαν. Η ουσία βρίσκεται, όσον αφορά την ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, στην τελευταία του παράγραφο, εκεί που τονίζει το πώς αναζητούνται λύσεις, ούτως ώστε να κάνουν στην άκρη, να περάσουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, τις καθυστερήσεις. Και γι' αυτό ακριβώς είπα από την αρχή ότι εντάσσεται όλη αυτή η συζήτηση στον λεγόμενο πόλεμο με το βαθύ κράτος που έχει κηρύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα... Αντιδράσεις πάντως για το ΑΣΕΠ υπάρχουν ήδη από κάποια στελέχη του ΑΣΕΠ. Είχαμε και την επιστολή την προηγούμενη εβδομάδα του Προέδρου του ΑΣΕΠ προς την κυβέρνηση για το τι ακριβώς συμβαίνει, πού εστιάζεται το πρόβλημα και σε ποιο βαθμό υφίσταται η υποστελέχωση της υπηρεσίας. Αλλά είναι κάτι που θα το δούμε μέσα από το δελτίο αυτό και τις επόμενες ημέρες. Ακριβώς. Σήμερα να πούμε ότι είχαμε μία ακόμα εξέλιξη συγγενική όσον αφορά μετά το ΑΣΕΠ. Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, να ανακοινώνει ουσιαστικά ότι προχωράει στην είσοδο ιδιωτών στελεχών διοικητικών σε 8 δέκο, μεταξύ των οποίων ο ΑΣΑ, ο ΣΥ, στα ΣΥ, τα λεωφορεία... Εκτός αστρόκοντα. Εκεί θα κατέληγα, γι' αυτό και είπα ότι είναι συγγενική η συζήτηση με τις αλλαγές στον ΑΣΕΠ, ακριβώς όπως είπε ο Κώστας, εκτός ΑΣΕΠ. Να συμπληρώσω και τα ελτά αυτό. Τις κεντρικές... Πώς επιτρέπεται αυτό. Γιατί δεν διορίζονται στις διοικήσεις αυτές κανονικά με βάση το ΑΣΕΠ, τις διαδικασίες ΑΣΕΠ. Τι κάναμε. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι με το βαθύ κράτος. Γιατί ο Χατζηδάκης πήρε πάσο να διορίσει Golden Boys στις ΔΕΚΟ. Την έδωσε την απάντηση, γιατί ο στόχος είναι να διοριστούν Golden Boys. Αυτά τα είχαμε ακούσει. Και ο ΑΣΕΠ, γιατί παίρνουμε μέτρα για τον ΑΣΕΠ. Σε κάθε περίπτωση πάμε σε υψηλότερες αμοιβές, σε άνοιγμα της διαδικασίας, σε υψηλότερες αμοιβές, ούτως ώστε να προσελκύσουν στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε ακούσει και στελέχη της κυβέρνησης και την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να το περιγράφει όσον αφορά τις επιδιώξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Περιορίζεται λοιπόν και εκεί ο ρόλος του ΑΣΕΠ και μένει να δούμε και τι άλλες αλλαγές θα βγουν από αυτές τις συζητήσεις. Θα πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών μεθαύριο. Ο Πρωθυπουργός αύριο θα ξεκινήσει από το ανάπτυξη στον κύκλο επισκέψεων και μετά λοιπόν, θα συνεχίσει. Πάμε να το τρέξουμε, πάμε στον Κώστα Πουλιακίδα, πάμε στο εκτελεστικό γραφείο που είχαμε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγήκαν ειδήσεις από εκεί. Πάμε όμως να δούμε τι συζητήθηκε, τι απομένει για το προσεχές διάστημα. Η βασική είδηση που βγαίνει από εκεί είναι ότι ο κ. Κασελάκης αναχωρεί, φεύγει στις ΗΠΑ, έχει ήδη φύγει τώρα που μιλάμε, θα γυρίσει τέλος του μήνα, διότι τέλος του μήνα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που θα κάνει την αποτίμηση. Ο κ. Κασελάκης στις ΗΠΑ θα ετοιμάσει το ίδρυμά του, εκεί χρειάζεται συγκεκριμένες διαδικασίες, θα δώσει και συνεντεύξεις όπως στο Wall Street Journal και αλλού. Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, ήταν το πρώτο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, το δεύτερο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο συνεδρίασε. Η εκτίμηση για τα ποστά ήταν ότι τα αποκάλυψαν ικανοποιητικά και υπάρχει μια κοινή εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε σε εσωτερική κρίση, ούτε αντιμετωπίζει ταυτοτικά βελήματα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Προφανώς, είναι προφανές ότι στην Κουμουνδούρου κοιτάνε τα άλλα κόμματα γύρω τους, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και διαμορφώνουν με βάση αυτό, βλέπουν, σχετικοποιούν και την κατάσταση στο κόμμα τους.
Μάλιστα, πάμε στο Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Δημήτρη, εχθές είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Ανδρουλάκη περί των αντιδράσεων εντός, στο εσωτερικό του κόμματος και την τοξικότητα η οποία δεν θα επιτραπεί να συνεχιστεί και να έχει διάρκεια. Σήμερα είχαμε μέσα από τη διάσκεψη του Ιδρύματος Τσίπρα την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, ο οποίος είπε ότι η διαφορετική άποψη είναι πλούτος, η διαφορετική άποψη δεν είναι τοξικότητα. Ναι, είναι η απάντηση που δίνει ο κύριος Δούκας στον κύριο Ανδρουλάκη για όσα είπε χθες στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ περί διαγραφών, αν και εφόσον μετά τις συλλογικές αποφάσεις η εσωστρέφεια συνεχιστεί. Ο Δήμαρχος Αθηναίων σήμερα απαντώντας είπε ότι η διαφορετικότητα είναι πλούτος, δεν είναι τοξικότητα. Στάθηκε και στο παράδειγμα της Αθήνας στο θέμα των προοδευτικών συγκλήσεων που υποστηρίζει ότι γίνεται ήδη πράξη. Και αυτό είναι και ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί και αναμένεται και αύριο, όχι στο Πολιτικό Συμβούλιο, γιατί και ο Ιωάννης Δούκας δεν είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής, θα μιλήσει σε μία βιβλιοπαρουσίαση το απόγευμα στις 7, εκεί όπου αναμένεται, οι πληροφορίες λένε, να παρουσιάσει κάποια στοιχεία έτσι πολιτικής πλατφόρμας. Μένει να φανεί αυτό. Πριν από αυτό όμως, το σημαντικό είναι η συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι στη Χαριλάου Τρικούπη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μια συνεδρίαση η οποία καταλαβαίνουμε ότι γίνεται σε μια βαριά ατμόσφαιρα, διότι έχουν ακουστεί δημοσίως πολλά στα μέσα ενημέρωσης επί 10 ημέρες. Σίγουρα έχει παίξει ρόλο επιδείνωσης κλίματος και η χθεσινή αναφορά, η δημόσια του κ. Ανδρουλάκη περί διαγραφών. Ναι. Τι περιμένουμε όμως σε αυτή τη συνεδρίαση? Σε αυτή τη συνεδρίαση το βασικό θα είναι η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε ούτε τελικές αποφάσεις ως προς το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή ως προς τον οδικό χάρτη, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς το ΠΑΣΟΚ θα πορευθεί σε μια διαδικασία καταστατική που θα οδηγεί στο τέλος σε εκλογή αρχηγού. Και αυτό διότι ο κύριος Ανδρουλάκης, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα αποκαλύψει πλήρως τις προθέσεις του, θα το κρατήσει για την Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει στις 30 Ιουνίου, και εκεί αναμένεται βεβαίως από την άλλη πλευρά, την πλευρά όσων τον αμφισβητούν, να του πούν να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο, να μην παίζει καθυστερήσεις και να θέσει με καθαρό τρόπο πώς θα οδηγεί το κόμμα συντεταγμένα στην εκλογή ηγεσής, όπου και ο κ. Ανδρουλάκης θα είναι προφανώς υποψήφιος. Πάμε στο σημείο αυτό να δούμε δύο κάρτες. Τέσσερις έχουμε. Δύο είναι οι πιο ενδιαφέρουσες από αυτές. Πάμε, κύριε Καλοκαιρινέ, να δούμε τις κάρτες. Είναι από την Μέτρων Ανάλυσης, τις οποίες έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από τη διάσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δίο των Αθηνών. Η πρώτη αφορά η κυβέρνηση, το ερώτημα ήταν η κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία. Το 43% λέει ότι θα πρέπει να πάμε σε πρόωρες εκλογές και να εξαντλήσει την τετραετία, λέει το 55%. Πάμε στη δεύτερη κάρτα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Αντιλαμβανόμενες δυνάμεις που ενισχύθηκαν στη χώρα μας. Λοιπόν, το 45% είναι η άκρα δεξιά, η δεξιά το 25%, το 11% είναι το κέντρο και 9% η αριστερά. Πάμε και στην επόμενη κάρτα. Ασάφεια προοπτικής για την κέντρο αριστερά. Θα πρέπει να υπάρξει σύγκληση σε ένα ενιαίο σχήμα, λέει το 69%. Και πάμε και στην τελευταία. Η τελευταία είναι από κάτω, αν δεν κάνω λάθος. Από είναι η ηλικία. Είναι η ηλικία, μάλιστα. Λοιπόν, και η κυβερνητική σταθερότητα δεν αμφισβητείται. Εάν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δημιουργεί ανασφάλεια κυβερνητική, ασάφεια κυβερνητική, δημιουργεί το 42%, δεν δημιουργεί το 57%. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Κώστα Πουλακίδα η ανάγνωση της τελευταίας κάρτας. Ένα σχόλιο από τον Κώστα Πουλακίδα για να κλείσουμε την κουβέντα που αφορά το πολιτικό εδώ. Στην έρευνα που είδαμε, η βασική ερώτηση ήταν αυτή που έλεγε τι πρέπει να γίνει με την κεντροαριστερά. Εκεί λοιπόν το 69% όλων των πολιτών, των ερωτηθέντων βασικά, από όλα τα κόμματα, λέει ότι πρέπει να υπάρξει μια ενιαία έκφραση. Ενιαία κομματική έκφραση. Αυτό, αν το αναλύσουμε, τα νούμερα είναι τα εξής. Για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ, το 83%
των ψηφοφόρων τους. Λένε ότι πρέπει να υπάρξει ενιαία έκφραση, να κατεβούν μαζί στις εκλογές. Στο 69% του συνόλου και ακόμα και το 54% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είναι υπέρ αυτής της προοπτικής. Μάλιστα, λοιπόν.